Πάμε στην Κλέη Ανδριολάτου που φέτος έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα από το μαέστρο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και σαν γυναίκα. Δηλαδή, τι ωραίο κορίτσι είναι αυτό. Ναι, κούκλα, καλονή. Αυτή λοιπόν η κούκλα που πρωταγωνιστεί στο μαέστρο, το οποίο παίζεται στο Netflix, μας μίλησε για το δεύτερο κύκλο, γιατί ξεκινάει τα γυρίσματα από τους Παξούς βεβαίως. Και μας λέει λοιπόν, τι θα γίνει σε αυτό το περιβόητο δεύτερο κύκλο. Έχει πάρει τα σενάρια από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και τι θα γίνει με το δικό της το ρόλο. Επίσης, παιδιά, μας μιλάει και για την αναγνώριση που είχε το σύριαλ αυτό και αν γενικότερα έχει θαυμαστές από το εξωτερικό που της στέλνουν μηνύματα. Πάμε να τη δούμε. Πότε ξεκινάνε τα γυρίσματα? Σε αυτή την κατάσταση πάντα. Χριστέ μου. Τα γυρίσματα ξεκινάνε τώρα. Πριν το Πάσχα. Τώρα, τον Απρίλιο. Θέλω ένα πρωί να ξυπνήσουμε μαζί. Πώς νιώθετε που ταξίδεψε σε όλο τον πλανήτη αυτή? Νιώθω περήφανη, νιώθω και πολύ χαρούμενη. Και ελπίζω να πάνε και άλλες σειρές και να ανοίξει όλο αυτό το πεδίο για όλους. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θα ασχοληθεί με μια ταινία. Δεν έχω ιδέα. Θα θέλατε να τον ακολουθήσετε και στα άλλα βήματα? Εννοείται ότι θα ήθελα, αν με θέλει κι αυτός. Θα γυρίσετε στο Θάνο, γιατί το είδαμε στη συνάντηση. Δεν έχω διαβάσει ακόμα, δεν έχω προλάβει. Ναι. Δεν έχουμε πάρει όλα τα επεισόδια στα χέρια μας ακόμα. Δημιουργούνται. Πώς θέλετε να δείτε το δικό σας ρόλο? Έχω εμπιστοσύνη στο δημιουργό. Ας κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι το καλύτερο. Φεύγω. Σας φιλώ. Γεια σας. Από τις ωραιότερες παρουσίες που είδαμε φέτος στις οθόνες μας. Καλονή και ταυτόχρονα, επειδή έχω δει συνεντεύξεις της και την έχω παρακολουθήσει πώς μιλάει, μ' αρέσει η ταπεινότητά της, ναι. Το πρόσωπο της έχει μια λάμψη απίστευτη. Σκεφτείτε ότι και με εταιρείες που συνεργάζομαι, όταν μου λένε για πες κάποιο πρόσωπο που θέλουμε, ξέρεις, για μαλλιά, μακιγιάζ, μετά λέω α, την Ανδριολάτου. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και η παιδεία της δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγαμε πριν, που συζητάγαμε για τις οικογένειες. Προέρχεται από μια οικογένεια, από ένα μπαμπά και μια μαμά που είναι πάνω στα παιδιά τους, από μικρή έκανε τον νερό της πραγματικότητα, έφυγε στο εξωτερικό. Δίπλα οι γονείς συμπαραστάθηκαν σε ένα νεαρό κορίτσι που ήθελε να φύγει στο εξωτερικό για να ξεκινήσει την καριέρα modeling. Είναι φίλη μου χρόνια. Δεν είναι γνωρίζω από μικρή φυσικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η παιδεία το είδε ο Χριστόφορος και ειδού το αποτέλεσμα. Modeling έκανε. Βέβαια, ξεκίνησε στο εξωτερικό, πήγε στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων να κάνει και modeling. Έκανε και υποκριτική. Είχε ανοίξει τα φτερά της, συμπαραστάτες, οι γονείς δίπλα. Και καλά κάνει. Λοιπόν, ένα ωραίο πλάσμα. Να πούμε λοιπόν για το δεύτερο κύκλο τώρα, εγώ, ό,τι ξέρω θα σας πω. Μιλάμε για ακόμα 9 επεισόδια της σειράς, τα οποία έχουν ήδη γραφτεί τα περισσότερα. Έχουν μείνει, νομίζω, 2-3 ακόμα του Χριστόφορου. Ξεκινάει, νομίζω, αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσει από τους Παξούς. Και πρέπει να σας πω το πιο ωραίο. Όλα, ότι στα σχόλια που γράφουν βλέποντας στο Netflix, νομίζουν ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα νησί. Κάποιοι που δεν γνωρίζουν, ξέρεις πώς είναι, που είναι η Ελλάδα. Νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι ένα νησί ολόκληρη. Καλό είναι αυτό, γιατί και να προλάβει τους Παξούς πριν γεμίσουν. Εύχομαι να μην καταστραφούν οι Παξοί. Για να μπορέσει να κάνει γρήγορα τα επεισόδια. Ξέρεις, όταν κάθε επεισόδιο διαρκεί 16 μέρες τα γυρίσματα, βοηθάει και αυτό στο να δούμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και γλυκύτατη και ευγενέστατη.